Επιστροφή λοιπόν στο Παναθηναϊκό μετά από πολλά σύριαλ που ακούγαμε κάθε καλοκαίρι. Είχες φύγει από ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πάσχιζε να μπει στην τετράδα και ήταν η έκπληξη όταν έφτανε στην τετράδα, και πλέον είσαι σε ένα Παναθηναϊκό που διεκδικεί πρωταθλήματα, θα παίξει στην Ευρώπη, και φυσικά δεν είσαι ο ίδιος παίκτης, είσαι ένας παίκτης καταξιωμένος όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που έκανες όταν υπέγραψες το Παναθηναϊκό πάλι? Οι σκέψεις μου ήταν ότι θέλω να πάω σε μια ομάδα που έχει τις ίδιες βλέψεις με μένα. Δηλαδή, πάνω από αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει φτάσει στο σημείο όπου ανέφερες. Και αυτό έκανε πιο εύκολη την απόφαση. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό team και βέβαια στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ζητώ και από τους συμπαίκτες μου και ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε ένα αποτελέσματα που θέλουμε βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα η εικόνα μας στο γήπεδο είναι πάντα δυνατή και μαχητική, άσχετος με κερδίζουν ή χάνουν. Αν εξαιρέσουμε τον Κώστα Ανδρεόπουλο και το staff που λίγο πολύ παρέμεινε ίδιο, τι κοινό κράτησε σε σχέση με την προηγούμενη σου θητεία στον Παναθηναϊκό? Το κοινό πάντα είναι ο κόσμος. Είναι πάντα εκεί δίπλα στην ομάδα. Δυστυχώς με την περσινή χρονιά δεν μπορούσαμε να ζήσουν και οι αθλητές αλλά και οι αντίπαλοι αθλητές στην ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι είμαστε και κάποιοι αθλητές που είμαστε μαζί στην ίδια ομάδα. Έτσι ώστε ο κορμός του Παναθηναϊκού και ο κορμός που έχουμε και εμείς στην ελληνική ομάδα, οι 3-4 παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη ομάδα να δεθεί. Οι ξένοι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλοί αθλητές και νομίζω πως είμαστε ήδη, νιώθουμε σαν ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα από πέρσι βέβαια, με το Φοίνικα Σύρου. Ήταν μια εισαγωγή ουσιαστικά για να προσαρμοστεί ξανά στα ελληνικά δεδομένα και μάλιστα σε μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Πώς είναι πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα? Έχει κάνει μια κοιλιά και πλέον δείχνει να βρίσκει ξανά τον δρόμο του? Σίγουρα δείχνει ότι είναι σε μια ανωδική πορεία. Θεωρώ ότι και η βοήθεια από το κράτος, από όλους τους χορηγούς του πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντική και το βλέπουμε και στα ρόστερ των ομάδων, όχι μόνο των τεσσάρων πρώτων αλλά και των άλλων ομάδων. Θεωρώ πως το πρωτάθλημα θα είναι από τα πιο ωραία και πιο ανταγωνιστικά φέτος και θα είμαστε πανέτοιμοι για να αντέξουμε αυτή την πίεση του πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι έχετε να παίξετε 4 διοργανώσεις φέτος, 3 ελληνικές και μια ευρωπαϊκή, πόσο μπορεί να επιβαρύνει το σώμα ενός αθλητή? Σίγουρα μπορεί να την επιβαρύνει, αλλά θεωρώ ότι οι αθλητές που έχει η δικιά μας ομάδα είναι συνηθισμένοι σε αυτά λόγω των εθνικών ομάδων, τα καλοκαίρια, οι ξένοι αθλητές που παίζουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από εμάς είμαστε ήδη έτοιμοι για μια τέτοια επιβάρυνση. Και σίγουρα δεν θα είναι δικαιολογία για οποιαδήποτε ήττα ή οποιαδήποτε κακή εμφάνιση. Ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.